Κοιτάξτε, να δείτε, με τους επιχειρηματίες μιλάμε με όλους. Είναι προφανές ότι αυτό δεν είναι ανόητο. Δηλαδή, εγώ ως έχων το χαρτοφυλάκιο των καναλιών, προφανώς με όλες τις ιδιοκτησίες των καναλιών έχω καθίσει στο τραπέζι. Η πορεία δείχνει όμως το αν η πολιτική μας εξυπηρέτησε τα συμφέροντα του δημοσίου και των πολιτών ή τα συμφέροντα των ιδιοκτησιών των τηλεοπτικών σταθμών. Άρα, νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία. Δεν έχει νόημα να συνεχίζεται με την έννοια ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ούτε το πολιτικό κόστος ούτε το επικοινωνιακό πόλεμο φοβάται. Όταν θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να προχωρήσει, προχωρούμε και ακόμα και αν είναι να υποστούμε άδικες επιθέσεις. Μην σας θυμίσω ότι έχω υποστεί και εγώ προσωπικά για το ζήτημα των τηλεοπτικών σταθμών. Έτσι. Από φασίστα μέχρι Γεωργαλά, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι με έχουν πει. Και συγγνώμη, και ότι θα φέρω και τον Τούρκο καναλάρχη. Ήρθε βεβαίως και έχει εμπορική συμφωνία. Μάχεται σκληρά. Έχει εμπορική συμφωνία με ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να μας προβάλλει τον κύριο Ερντογάν. Πολύ περισσότερο από ότι προβάλλει τις θέσεις της Ελλάδας. Αυτό είναι μια αντιπαράθεση με έναν όμιλο επιχειρήσεων ή ένα μέσο. Όχι, ή εδώ θα πάρει και αυτό. Θεσμικό... Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό νομίζω, αυτή η πρακτική ξεπερνάει τα όρια. Τα προηγούμενα, εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στο ζήτημα του περιεχομένου. Εάν κάποιος θέλει να βγει στο παράθυρο και να πει εμένα φασίστα ή να πει ή να χρησιμοποιήσει μια άλλη ακραία έκφραση, δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Δημοκρατία έχουμε, είναι νόμιμη. Λοιπόν, και ακόμα και αυτή η άποψη. Άλλο αν είναι θεμητή. Έτσι, και αν έχει βάση. Αλλά εδώ νομίζω ότι ξεπερνούνται κάποια όρια κάποιες στιγμές. Και δεν είναι οι καιροί ορισμένοι να παίζουν τέτοιου τύπου παιχνίδια. Και επειδή και ο κόσμος μας είναι πονηρεμένος, ξέρετε. Η Τουρκία, κύριε Γιαννούλη, δεν θα ήθελε με τίποτα να λυθεί το πρόβλημα με το βόρειο γειτονά μας. Γιατί η λύση αυτού του προβλήματος υπονομεύει τη στρατηγική της για το μουσουλμανικό τόξο στα Βαλκάνια. Υπάρχει και κροατήριο στα Βαλκάνια. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα θέλω να το πω πάρα πολύ καθαρά. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί ορισμένοι. Και να μην κάνουν το λάθος να νομίζουν ότι οι επιλογές τους αυτές περνούν απαρατήρητες. Ναι. Δεν μπορεί να βλέπουμε Ερντογάν 13 φορές την ημέρα και μια μισή φορά σύμφωνα. Ελλάδα. Όπως καταλάβατε, σε αυτή τη συζήτηση δεν φοβόμαστε να πούμε ονόματα, καταστάσεις και δεδομένα. Τώρα μου περιγράφεται ένα πρόβλημα που μάλλον δεν μπορεί να το λύσει η αγορά. Δεν είναι θέμα ούτε διαφήμισης, ούτε εσόδων. Είναι ένα ζήτημα θεσμικό, εθνικό και πολιτικό. Μου περιγράφεται δηλαδή ένα σταθμό, τον Sky εμπροκειμένου. Μπορούν οι πολίτες όμως, νομίζω. Οι πολίτες αρκούν. Κύριε Γιαννούλη, να μείνουμε εδώ. Είναι βαριά η κατηγορία. Δεν είναι. Είμαι απολύτως ξεκάθαρος και μιλάω με πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Και δεν θα το έθετα το ζήτημα εάν δεν υπήρχε, θα σας έλεγα, τεκμηριωμένη αυτή η πρακτική. Και οι πολίτες που παρακολουθούν ξέρουν και γνωρίζουν ότι υπάρχει συνεργασία με επιχειρηματία ο οποίος προέρχεται από την Τουρκία και έχει καλές σχέσεις με την ηγεσία της γείτονος. Μάλιστα.